Το φαραωνικό έργο που ξεκίνησε να κατασκευάζεται ανησυχεί τους Ρώσους, καθώς όταν ολοκληρωθεί θα αποτελέσει το δεύτερο θαλάσσιο πέρασμα στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς μάλιστα περιορισμούς για τα πλοία των ατοικών χωρών. Την ώρα που οι Ρώσοι έχουν ήδη απέναντί τους τις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ο Σεργέι Λαυρόφ μετέβη στην Τουρκία και με διπλωματικό αλλά σαφή τρόπο διεμήνυσε πως το νέο κανάλι δεν θα πρέπει να γίνει κερκόπορτα για να φτάσουν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στην αυλή της Μόσχας. İstanbul kanalının yapılması yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır. Zaten kanal İstanbul'da bizim iç hukukumuza tabi olacak. Yani bu bakımdan da Montre Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a da herhangi bir etkisi olmayacak. Teşekkür ederim. Το γιγαντιαίο έργο και κυρίως το κόστος και η χρηματοδότησή του προκαλούν πολιτική θύελλα στην Τουρκία. Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Hem de bu işi öylesine usul ve ahlak dışı bir üslupla yapıyorlar ki yeminli Türkiye düşmanları bile çıtayı böyle bir seviyeye indiremez. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ερντογάν πως υποθηκεύει τον πλούτο της χώρας σε ξένους, ενώ αυτός αποκαλεί ψυχασθενείς τους αντιπάλους του και τους στέλνει πάλι στα δικαστήρια. Senin adın Erdoğan, benim adım Kılıçdaroğlu. Ben haram yemem, sen haram yersin. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur.